Το πιο πολύτιμο δώρο, την ίδια τη ζωή, χάρισε σε ένα τετράχρονο σήμερα αγόρι ο Βαγγέλης Ορνελάκης από τα Χανιά, ο οποίος όταν αποφάσισε να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών, δεν πίστευε πως θα έφτανε η στιγμή που θα του ανακοίνωναν πως ο λήπτης ήταν ένα παιδί μόλις 2 ετών. Το μικρό αγόρι, χάρη στο μόσχευμα που δέχτηκε, ξεπέρασε την νεοπλασματική ασθένεια από την οποία έπασχε και σήμερα χαίρει άκρας υγείας. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, γιατί ξέρω ότι ο Βασιλάκης είναι καλά, γιατί έχουμε επικοινωνία, σχεδόν καθημερινά μιλάμε. Έτυχε και έγινα. Λόγω άγνοιας δεν ήξερα ότι κάποιος χρειάζεται τόσο πολύ τη βοήθειά μου. Ο Βαγγέλης Ορνελάκης ξεπέρασε μέσα σε μια στιγμή τους φόβους και τις ανησυχίες του και με τη συμβουλευτική και υποστήριξη από τους ανθρώπους του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας έσωσε το μικρό Βασίλη που βγήκε τελικά νικητής από μια δύσκολη μάχη. Δεν θα ήθελα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να μην το είχα κάνει. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Το ερχόμενο καλοκαίρι ο Βαγγέλης θα συναντήσει για πρώτη φορά το τετράχρονο αγόρι μετά από επιθυμία και των δύο πλευρών. Η προσμονή είναι το ίδιο μεγάλη και για τους δύο. Απαγορεύεται βέβαια. Απαγορεύεται για 2 χρόνια να μάθει ο δότης ποιος είναι ο ασθενής και ο ασθενής ποιος είναι ο δότης. Αλλά μόλις περάσανε τα 2 χρόνια, αμέσως είχαμε επικοινωνία. Γίνεται μια αίτηση στο Όραμα Ελπίδα και εφόσον κάνουν και οι δύο την αίτηση και θέλουν και οι δύο να επικοινωνήσουν. Από την πρώτη μέρα βέβαια που περάσανε τα 2 χρόνια και οι δύο ήμασταν εκεί και υπογράφαμε για να συναντήσει ο ένας τον άλλον. 33 ακόμη συμβατιδότες μυελού των οστών έχουν βρεθεί στα Χανιά χάρη στις προσπάθειες του Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Καρκίνο Ορίζοντας. Ο δε αριθμός των υποψηφίων εθελοντών δοτών έφτασε τις 9.000. Έχουμε γίνει μια ομάδα με πολλή όρεξη και διάθεση να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την ιδέα του εθελοντισμού, αλλά και το πόσο απλό είναι να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών, αλλά και να δώσεις και να σώσεις μια ζωή. Να διαδώσουν το μήνυμα «Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή» θέλησαν οι σπουδαστές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Δημοσίου Ιεκχανίων μέσα από ενημερωτική δράση που οργανώθηκε με δική τους πρωτοβουλία. Ευελπιστούμε ότι από αυτή τη δράση και μέσω των νέων δειγμάτων που θα συλλέξουμε θα δώσουμε ένα δώρο ζωή σε κάποιο συνάνθρωπό μας που η μόνη του ελπίδα είναι η μεταμόσχευση. Η Ελλάδα παραμένει η τελευταία χώρα σε αριθμό εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών μυελού των οστών μεταξύ όλων των χωρών της Ευρώπης.